Με γοργού ρυθμού τρέχει αυτό το διάστημα ο Μητροπολιτικό Δήμο στο Ρέθινο τη διαδικασία για την ανάθεση του ναυαγοσωστικού έργου. Όπω εξηγεί στην Κρήτη TV ο Αντιδήμαρχο οικονομικό Στέλιο Πανουδάκη, ο διαγωνισμό και γενικά όλε οι εγγραφειοκρατικέ διαδικασίε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα, καθώ από την 1η Ιουνίου οι φύλακε άγγελοι των παραλίων θα πρέπει να είναι στι θέσει του. Και φέτο οι ναυαγοσώστε θα είναι 19, 4 επιπλέον άτομα θα έχουν το ρόλο του επόπτη, ενώ 4 θα είναι και τα σκάφη που θα έχουν στη διάθεσή του. Και αυτό πρέπει να γίνει γιατί άμεσα μία Ιουνίου θα πρέπει να αποκοσώσεις να είναι στις θέσεις τους. Και λέω άμεσα διότι επειδή είναι μεγάλος διαγωνισμό, είναι υπολογισμού 600.000 ευρώ, ο, οι διαδικασίε προβλέπουν πολλές μέρες για να πληρωθεί. Μόνο η πρόσκληση του έρευνα είναι 35 μέρες ε, λόγω του ύψους του ποσού του προπολογισμού του. Ε, οπότε, ίσως, θα προλάβουμε 1 Ιουνίου να είναι στι παραλίε. Ταυτόχρονα με το διαγωνισμό για τον Αβαγοσωστικό, σε εξέλιξη είναι και οι διαδικασίε για την εκμίσθωση τμήματων του Αιγιαλού, ενώ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και φέτο θα υπάρξει μείωση στι τιμέ των μισθωμάτων λόγω πανδημία. Οι μισθώσει γίνονται ε, είτε με διαγωνισμό στα κομμάτια τα οποία προβλέπεται από τον κανονισμό παραλία, είτε στι όμορφε επιχειρήσει. Οι όμορφε επιχειρήσει έρχονται και κάνουν τι αιτήσει του ήδη α, για τον Αιγιαλό, τα άλλα κομμάτια είναι με διακονική διαδικασία η οποία α, μέσα στον Ιούνιο θα ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση ο τουριστικός Δήμος Ρεθύμνου επιχείρη με κάθε τρόπο να στηρίξει το προϊόν του που συν της άλλης αποφέρει ζεστό χρήμα στα ταμεία του. Έχουμε και ξανά ότι είναι τουριστικός Δήμος οπότε ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων του είναι από τον τουρισμό οπότε ενδιαφέρει και καλά να πάει ο τουρισμός και σαφώς σε αυτή την προσπάθεια τη συνολική και τη συλλογική και του ξενοδόχου και του εστιατόρε, το, τον κόσμο τη αγορά και ο Δήμο πρέπει από δίπλα να βοηθάει στο, όπου και όπου χρειάζεται αυτή τη συνδρομή του. Το τελευταίο διάστημα, εξάλλου, μηχανήματα του Δήμου περνούν κυριολεκτικά από κόσκινο την άμμο, διαμορφώνοντα κατάλληλα το μεγάλο μήκο των παραλίων του βόρειου τμήματο, με στόχο τα πάντα να είναι έτοιμα μέχρι την Πρωτομαγιά, οπότε και ξεκινάει η περίοδο οοτοκία τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα.